Ενδιαφέρον. Ποιο? Το μυθιστόρημα. Δεν είναι μυθιστόρημα. Και τι διαβάζεις έτσι με τόση κατάνοιξη, εξορκισμό? Ναι, προσπαθώ κάθε βράδυ να εξορκίσω τα κακά πνεύματα. Και τι κοιτάζεις εμένα? Εγώ είμαι καλό παιδί, τσάβα με κουβαλήσατε μέσα εδώ. Εδώ μέσα. Mm. Να είσαι ευτυχισμένη που είσαι εδώ και δεν σε κατέβασα στα μπουντρούμια. Γιατί καλέ? Τι φταίω εγώ που το σκάσε ο αδερφός μου? Εγώ τον βοήθησα να το σκάσει. Οι δικοί σου βοηθήσανε. Όχι, και βοηθήσανε. Για πρόσεξε τα λόγια σου. Εντάξει, μωρέ, εντάξει, μωρέ, δεν βοήθησαν. Είχαν πέσει έτσι σε χάβνωση, να πούμε, γι' αυτό του ξέφυγε. Εσύ όμως ήξερες που κρυβότανε. Άρα είσαι συνένοχη. Εγώ? Να μου βγουν τα μάτια. Παρεπειδή μου όντως βρέθηκα εκεί που κρυβότανε. Αυτά να τα πεις αύριο στον εισαγγελέα. Και τι κάνουμε μέχρι αύριο? Παίζουμε καμιά κολιτσίνα, ξέρεις. Τι είναι, Σαββατάκι? Αυτός ο κύριος Φουντούκης. Χαλάει τον κόσμο. Θέλει να φύγει από το κρατητήριο. Και πού να πάει, σπίτι του? Φωνάζει να τον βγάλουμε από εκεί. Τσακωθήκαν οι μάγκες κάτω. Περίεργο. Μη μου πεις. Αυτό του είπα κι εγώ. Αυτά είναι συνηθισμένα. Μου λέει, στα 10 χρόνια που μπαινοβγαίνει στη φυλακή, δεν το ξανασυνάντησε. Κάνει και πνεύμα. Τους άλλους τους χωρίσατε? Ηρεμήσανε τώρα. Τους έδιρε ο Μίτσος και ηρέμησανε. Καλά. Βάλετε τις γάτες στο δύο κλουβί με το λιοντάρι. Πάψε εσύ, σαν μια μύδι. Καλά, αφού ηρεμήσανε, τι θέλει τώρα αυτός? Δεν κάθεται για ούτε ένα λεπτό μέσα εκεί με όλους αυτούς τους λοποδίτες. Θα φτάσει, λέει, μέχρι τον υπουργό. Αν θέλει να τον πάμε αλλού. Και τι έχει κατά νου, να τον φέρουμε εδώ? Ίσως. Κάτω. Και να τον φέρω εδώ? Όχι, να τον πας αλλού. Πού? Το άλλο είναι... Εκεί να τον πας. Μάλιστα. Πού θα τον πάει? Να μη σε ενδιαφέρει. Όχι, επειδή έτσι χαμογελάγατε πονηρά. Θα καλοπεράσει τώρα εκεί που θα τον πάνε. Δεν σας πω, σε καθοδηγώ. Εγώ δεν έχω κανένα μισθόχτη. Έτσι. Κι άλλο θα διαβαστηθώ στο εισαγγελέα. Θα σας κάνω μήνυση. Με βάλετε στο ίδιο κρατητήριο μαζί με λοποδίτης και φωνιάδες, να πούμε. Εμένα. Ένα τίμιο και νομοταγή πολίτη. Όλο κατά τον εαυτό σου μιλάς. Για το γιο σου δεν ενδιαφέρεσαι. Ο γιος μου είναι κολαπτόμενος κακοποιός. Άστον εκεί να συνηθίσει. Εν πάση περιπτώσει, τι διαμαρτύρεσαι? Ορίστε. Σε βγάλω από εκεί. Κάτσε τώρα εδώ και ησύχασε. Τι πράγμα. Καλά. Θα σας κάνω εγώ την εκπομπή μου. Θα σας... Ρεζίλ θα σας... Παναγία μου! Για ποια λέει, καλέ? Δεν ξέρω. Εμένα με λένε Παναγιώτα. Καλέ, ένας άντρας. Και τι θέλει εδώ μέσα? Θα τη φύλαξε! Α, σου πω, τι τον φωνάζεις? Νομίζεις ότι έχουμε την όρεξη να βλέπουμε τα μούτρα της Λούνας νυχτιάτικα? Τις φτιαγμένος είναι. Πού σε πιάσανε σε ένα καλέ καινούριο? Είσαι, δεν σε έχω δει. Κορίτσια, τον έχετε δει καθόλου αυτόν στη Σόλωνος? Στη Σόλωνος, τι έκανα εγώ στη Σόλωνος? Να την ανεποκατεβαίνει. Βρε, δεν πας στο διάολο, λέω. Α, καλέ, έβαλε το αντρικό του, σώπα. Ποιο αντρικό μου, ρε? Άντρας είμαι, δεν φαίνομαι. Δεν διακρίνω, για περπάτα λίγο. Και τι θες εδώ, ρε τύπε? Άμα ήσουν άντρας, δεν θα σε είχανε μαζί με τα κλεφτρόνια στο κρατητήριο. Εκεί με είχανε. Εγώ τους είπα να μ' αλλάξουν δωμάτιο. Του ξενοδοχείου είναι καλέ. Σε ποιο ξενοδοχείο δέχεσαι? Είχε χάρη που δεν χτυπάω γυναίκες. Τι γελάς, μωρή? Αλάνα, άκουσες τι είπε? Αλάνα, έτσι σε λένε, Αλάνα? Ναι, γιατί δεν σ' αρέσει, είναι το καλλιτεχνικό μου. Εσένα πώς σε λένε? Να μη σε ενδιαφέρει. Έχει και μια ασχήμια. Καθόλου σου ξέδεδάκι να ξέρεις. Εσείς θα σταματήσετε να ασχολείστε μαζί μου. Επίθεση το κάνω και με βάλανε εδώ μέσα. Δεν κατάλαβα, χρυσό μου. Εσύ δηλαδή τι είσαι? Κανείς του καναπέ αριστοκρατικό? Πουπέ είναι, πουπέ. Μωρή, α, κάτσε φρόνημα, μη βγάλω την περούκα και πιαστούμε μαλλί με το φυσικό μας. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είσαι γυναίκα. Απόψη σου. Ρε, εσείς για καθίστε. Εγώ έχω ένστικτο, μυρίζομαι. Δεν μου λες, αγόρι μου, πώς σε λένε? Λάμπρο. Αρσενικό είναι, εντάξει. Καλά που μου το πες. Και είχα μια αμφιβολία από τότε που γεννήθηκα. Έλεγα τι είμαι, τι είμαι. Και γιατί τον βάλαν μαζί μας? Να του κάνουν πλάκα. Ηρέμησε, ψηλέ. Είμαστε καλά παιδιά. Από εδώ η Αλάνα, η Λούλα και εγώ Παναγιώτα κατά όνομα. Ξέρω, χάρηκες πάρα πολύ, να πούμε. 43 ήμασταν. Τις 3 τις μάζεψε η κλούβα. Οι άλλες σκορπίσανε. Επιχείρηση αρετή. Να μην ξεράσω. Έτσι και παίρνω στα σοβαρά την επιχείρηση αρετή, δεν θα τους έφταναν 300 κοντέινερς για να μαζέψουν όλους και όλες τις ενάρετες. Ξέρεις, χρυσό μου, την κυκλοφορία ανάμεσά μας. Πόσο σε γίνεται. Ναι, 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 και την πληρώνουμε πάντα εμείς οι 3. Άντε, το πολύ πολύ 5. Έχεις τσιγάρα? Όχι. Και τι έχεις? Το ακόμη τον καιρό έχω. Μια ζωή πληρώνω τα σφάλματα των άλλων. Άμα εγώ. Άστα, βρε Λάμπρο, μαύρη ζωή. Και εκείνη η μάνα μου, Θεός χωρέστην, λύσα να κάνει κορίτσι. Το έκανε και ησύχασε. Να τις λένε όλοι, αγόρι είναι.
είναι. Μην του βάζεις φιόγκους, τίποτα εκείνη. Όλο κούκλες μου έπαιρνε να παίζουν. Και να τώρα. Μια ζωή δυστυχισμένη. Μεγάλο κοπέλα. Μιλάς κι εσύ. Ο πατέρας μου αποκατανόησε τίποτα. Μια φορά μίλησα με ένα γόρι και μέσα στο ξύλο. Και μετά αγάπησα κάποιον. 17 χρονών νομίζω ήμουνα τότε και με πέταξε έξω από την πόρτα. Και τι κατάλαβε, να η κατάντια μου. Αχ, το χειρότερο είναι άμα χωρίζουν οι γονείς. Εμένα το διαλύσαν από όταν ήμουνα μικρή. Έμεινα με τη μάνα μου. Η μάνα μου δούλευε, με παράταγε. Πολύ θέλει ένα κορίτσι μόνο του να πάρει την κατρακύλα. Αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τεκνά. Ας τα κομμάτια. Τέκνα ήθελα να πω. Σοφή η παροιμία. Αμάν ο γιος μου. Αμάν ο γιος μου. Τι θέλετε με αυτήν την κουβέντα, πανάθεμά σας. Τώρα αισθάνομαι σαν κακούργος αισθάνομαι. Ας τη φύλαξ! Ας τη φύλαξ! Ας τη φύλαξ!